Στήξε εδώ, ένα νέο Happy Traveler ξεκινάει από τη βάση μας στη Θεσσαλονίκη. Παίρνουμε αυτοκίνητο και φεύγουμε ένα φανταστικό road trip. Και κλασικά, το πρώτο πράγμα που κάνουμε, πάμε να πάρουμε την Ηλέκτρα και τον Ηρακλή. Λοιπόν, ξεκινήσαμε το ταξίδι μας. Οδηγούμε δυτικά με προορισμό την Μπέλα. Έχουμε πάρει την παλιά Εθνική Οδό από Θεσσαλονίκη, κατευθυνόμαστε προς Έδεσσα. Είμαστε τώρα έξω από την Χαλκιδόνα και πηγαίνουμε για Μπέλα και για Νητσά. Είμαστε Χαλκιδόνα, άλλη μια στάση να πάρουμε ψωμάκι για να κάνουμε πικνίκ μετά. Απόψε θα μείνουμε σε Γιάννητσά. Πάμε Ηρακλή. Πάμε. Το πράγμα που θα κάνουμε εδώ είναι να επισκεφθούμε τον αρχαιολογικό χώρο της Μπέλας και το αρχαιολογικό μουσείο. Αυτός είναι ο οικισμός της Μπέλας. Βρίσκεται στο σημείο που γεωγραφικά βρισκόταν η αρχαία Μπέλα, η πρωτεύουσα του βασιλείου της Μακεδονίας. Στα όρια του οικισμού είναι το αρχαιολογικό μουσείο και ο αρχαιολογικός χώρος. Πάμε. Η Μπέλα έγινε πρωτεύουσα του Μακεδονικού κράτους στο τέλος του 5ου αιώνα π.Χ. και γρήγορα εξελίχθηκε στο σημαντικότερο πολιτικό, οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο όλης της Ελλάδας. Η πόλη οργανώθηκε και επεκτάθηκε στα χρόνια του Φιλίππου του Δεύτερου και του Κασάνδρου. Εδώ, σε αυτή την περιοχή γεννήθηκε ο γιος του Φιλίππου, ο Αλέξανδρος ο Μέγας. Ήρθαμε να δούμε το νέο αρχαιολογικό μουσείο Μπέλας, που βρίσκεται λίγο έξω από την πόλη των Γιαννητσών. Πάμε μέσα. Το μουσείο είναι πολύ καινούριο. Φτιάχτηκε μεταξύ 2006 και 2009. Πρόκειται για ένα σύγχρονο μουσείο με λιτές γραμμές, απόλυτα προσαρμοσμένο στη μορφολογία του εδάφους. Εδώ δείχνει στο χάρτη πως ήταν παλιά ο θερμαϊκός κόλπος. Τώρα, η στεριά φτάνει μέχρι εδώ. Και από εδώ ξεκινάει η θάλασσα. Παλιά, σχεδόν μέχρι τα Γιαννητσά ήταν θάλασσα. Βασικά η αρχαία Μπέλα που είμαστε τώρα ήταν παραθαλάσσια. Στο μουσείο μας υποδέχεται η μαρμάρινη κεφαλή του Μεγάλου Αλεξάνδρου, ο οποίος γεννήθηκε και μεγάλωσε στην Μπέλα. Είναι από τα σημαντικότερα έργα που συναντά επισκέπτης, καθώς είναι από τα πιο αξιόλογα πορτρέτα του Μακεδόνα βασιλιά, που πιθανώς φιλοτέχνησε ο σπουδαίος γλύπτης Λύσιπος κατά τα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ. Έχεις σκαλοπατάκι εδώ για να ανέβεις και να δεις το ψηφιδωτό. Αυτά τα ψηφιδωτά μεταφέρθηκαν αυτούσια από τον αρχαιολογικό χώρο. Το μουσείο είναι αρχιτεκτονικά σχεδιασμένο με σαφή προσανατολισμό προς τον επισκέπτη για να έχει μια ολοκληρωμένη εμπειρία καθώς περιηγείται στις 5 θεματικές ενότητες της έκθεσης.